Λοιπόν, κάνατε επιτροπή χθες, είχατε. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες για εγγραφή θεμάτων των οποίων η πλειοψηφία της Επιτροπής ήθελε να συζητήσει και δεν μας δόθηκε σχετική άδεια, χθες συνεδριάσαμε για μια σειρά από λόγους ξανά για το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Mm-hmm. Υπήρξαν την Δευτέρα το βράδυ οι νέες εξαγγελίες του Προέδρου, νέες ναι. Εννοώ σε χρονική έννοια και όχι νέες όσον αφορά την ουσία. Mm-hmm. Υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από 4 χρόνια η συνεδρία του Εθνικού Φορέα για την οικογενειακή πολιτική και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και θέλαμε μαζί με σειρά ερωτημάτων που είχαμε σαν Επιτροπή να δούμε κατά πόσον υπήρξαν αποφασιστικά βήματα ή αν υπήρξαν οποιαδήποτε διαφοροποίηση όσον αφορά τελικά την πολιτική του κράτους. Αυτό που μας έχουν ενημερώσει και είναι κάτι το οποίο αντεδράσαμε όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής ήταν ότι στην ουσία αποφασίστηκε η διεύρυνση του σχεδίου δράσης του 22-23 για το 24. Μάλιστα, τα 29 σημεία που βρίσκονται mm-hmm. σε αυτό το σχέδιο δράσης υπάρχουν αρκετά τα οποία ακόμα δεν είχαν υλοποιηθεί πριν 2 χρόνια. 22 και 23, ναι. Με τη σειρά μας θέσαμε σειρά ερωτημάτων, ενστάσεων, ανησυχιών από την Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος που κατά τη δική μας άποψη είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά προβλήματα και αναμένουμε την ανταπόκριση των κυβερνητικών τμήματων. Να σας πω όμως κάτι σημαντικό για το οποίο είναι εκεί που θεωρώ ότι θα έπρεπε να στεκόμαστε όλοι. Έχουν βελτιωθεί αρκετά μέτρα όσον αφορά τη στήριξη των νεαρών ζευγαριών είτε κάποια κίνητρα που έχουν δοθεί για να δοθεί τέλος πάντων ένα επιπλέον κίνητρο σε ένα ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά. Το μέτρο σύγκρισης για το αν είναι αποτελεσματικά ή όχι είναι έναν και είναι δυστυχώς ξεκάθαρο. Είναι ο δείχτης γεννήσεως στην πατρίδα μας. Ο αριθμός δηλαδή των γεννήσεων. Mm-hmm. Και οι αριθμοί πολλές φορές λένε την απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Για το 2022 οι γεννήσεις ήταν από το γηγενή πληθυσμό, δηλαδή από τους δύο γονείς να είναι συμπατριώτες μας, 7.860. Το 2023 οι γεννήσεις ήταν 7.436. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι υπάρχει μείωση από το γηγενή πληθυσμό. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο δεδομένο. Το 2022 οι γεννήσεις από ζευγάρια αλλοδαπών, νόμιμων ή παράνομων, ήταν 2.887. Μάλιστα. Το 2023 οι γεννήσεις αυτές αυξήθηκαν στις 3.072. Αυτά τα δύο δεδομένα μας δείχνουν ότι συνεχίζεται η κάθοδος των γεννήσεων από το γηγενή πληθυσμό και πλέον αυτόν στατιστικά όταν τίνει να έχει μια συνέχεια τότε είναι ιδιαίτερα ασφαλές το συμπέρασμα που μπορεί κάποιον να εξάξει και έχουμε την ίδια ώρα το αντίστοιχο ανωδικό δείγμα με ανωδική πορεία δηλαδή των γεννήσεων από αλλοδαπούς που είναι συνεχόμενο και αυξανόμενο. Mm-hmm. Η μείωση μεταξύ η αυξομείωση, αν θέλετε, μεταξύ των δύο στατιστικών στοιχείων δείχνει ότι πλησιάζουμε ακόμα πιο κοντά στο να υπάρξει αναπλήρωση του πληθυσμού από τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην πατρίδα μας, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Για μας αυτό δεν είναι απλώς ανησυχητικό. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο κίνδυνος που φωνάζουμε τόσα χρόνια είναι πλέον εντός των πυλών και βλέπουμε την κυβερνητική πλευρά και την προηγούμενη και τη σημερινή να κινείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς. Άκουσα πολύ προσεκτικά την Δευτέρα το βράδυ, αφιερώσα 2,5 ώρες για να εξετάσω τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ναι, και να προσπαθήσω είτε μέσω του κρατικού προπολογισμού που ψηφίστηκε, ναι, είτε μέσω των εξαγγελιών του προηγούμενου έτους, mm-hmm, να δω ποιες από τις κινήσεις αφορούν είτε το μεταναστευτικό, είτε τα θέματα της υπογεννητικότητας, είτε και οτιδήποτε άλλο ασχολεί και απασχολεί την κοινή γνώμη και τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες 6 των αριθμών που έμμεσα ή άμμεσα συνδέονται με τα ζητήματα της υπογεννητικότητας. Το ένα, το οποίο ήταν πάγια μας θέση σαν κόμμα, αλλά και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή με το επόμενο που έχουν καθίσει στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν η επέκταση των ολοημέρων σχολείων. Πέραν από την εξαγγελία όμως, αυτό που αναμένω να δω και θεωρώ ότι είναι αυτό που όλοι πρέπει να αναμένουμε να δούμε, είναι το πότε θα υλοποιηθεί. Πράξη. Να μπει στην πράξη. Θα κατέληγα ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε την δημόσια
εικόνα που έχουμε στην ουσία. Ναι. Και όταν δεν υπάρχει ουσία, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ανησυχώ ότι επιμένουμε σαν κράτος να στοχεύουμε στην επικοινωνία. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί προχθές το πρόγραμμα ήταν για το 24. Άρα μέχρι τέλος του 24 όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν που υπόθηκαν προχθές. Υπάρχει και κάτι δυστυχώς πιο ανησυχητικό. Και είναι εδώ που υπήρξε και σχετική απογοήτευση χθες στην Επιτροπή, στο ότι για να εξαγγελθούν αυτά τα μέτρα είναι εκεί που βασίζεται κατά 90-95% η κυβέρνηση στους πόρους που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή στον κρατικό προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου για την υπόλοιπη χρονιά του 24. Όταν δεν υπάρχουν επιπλέον πρόνοιες και περιοριζόμαστε είτε στην αύξηση της άδειας για τους γονείς, της μητρικής άδειας, είτε για την αύξηση ενός μικρού ποσού της τάξης του 5% για τους πολίτεκνους ή τους τρίτεκνους, σημαίνει ότι τα μεγάλα βήματα που θα έπρεπε το κράτος να λάβει για να υπάρξει ενίσχυση στο δίχτυ γεννήσεων και να υπάρξει αύξηση που είναι κομπικό πλέον, δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει δηλαδή αυτό το μεγάλο βήμα ή αυτά τα μεγάλα βήματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και χτες σταθήκαμε πάρα πολύ, και το κλείνω για να μην μακρηγορώ, στο πλέον σημαντικό ζήτημα που είναι και το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη όπου έχει εφαρμοστεί, αλλά και στην ίδια μας την πατρίδα, που είναι η καταβολή μεγάλου εφάβαξ ποσού αναγέννα. Είναι το μοναδικό μέτρο που είχε αντίκρισμα, είτε εφαρμόστηκε στην Κύπρο, είτε εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, είτε στη Λιθουανία, είτε στην Πολωνία, είτε στην Ουγγαρία, είτε στην Ιταλία. Όπου και αν εφαρμόστηκε, ήταν το μοναδικό που είχε άμεση ανταπόκριση στους σχετικούς δείχτες. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω να υπάρχει αυτή. Να πάμε στον πρόεδρο της Πανκυπρίας Οργάνωσης Πολυτέχνων, που τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Ολύμπιο, να τον καλημερίσουμε μαζί. Γεια σας, κύριε Ολύμπιο, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Φαντάζομαι ότι και οι πολυτέκνες, οι οικογένειες, οι αριθμοί μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Δεν ξέρω πόσες οικογένειες έχουν μείνει, πολυτέκνες. Έχουμε ζητήσει την Παρακαλώ, αν γίνεται, έχω επιστροφή ήχου. Να το φτιάξουμε, κύριε Ολύμπια μου, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα δώσω το χρόνο στον Ανδρέα μας και είμαι σίγουρη ότι τώρα θα είναι μια χαρά. Και αν δεν είναι, πείτε μου το πάλι. Είχαμε μια συνάντηση την περασμένη Τρίτη με την Υφυπουργό Προνοίας. Μάλιστα. Σε αυτά τα θέματα είχαμε πει εμείς ότι θα είμαστε ευτυχείς. Ανάφερα εγώ προσωπικά, θα είμαι ευτυχής αν μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου το 60% των δημοτικών σχολείων γίνουν ολοήμερα. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Παπαγιάννης, και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσουμε ολόκληρη τόσο τον κύριο Παπαγιάννη σαν Πρόεδρο, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για το Δημογραφικό, γιατί εκεί έχουμε έναν αγώνα συνεχή για αύξηση των γεννήσεων. Αυτά τα οποία ανέφερε τελευταία ο κύριος Παπαγιάννης με τα εφάπαξ ποσά για γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα αποδώσουν. Mm-hmm. Δεν λέω ότι όλα τα άλλα μέτρα δεν είναι ωφέλιμα και καλά. Βοηθούν στη συμφιλίωση της οικογένειας με την εργασία, όπως είναι υποχρεωτική φοιτηση στην προδημοτική από τα 4 χρόνια, η σύντηση παιδιών κλπ. Η αύξηση της γονικής άδειας, της άδειας μητρότητος. Είναι κάποια μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα δεν δίνουν κίνητρο για να αυξηθούν οι γεννήσεις. Είναι κίνητρα για τα υπάρχοντα ήδη παιδιά. Να σας πω, προχθές, αύριο την Πέμπτη, θα έχουμε κεντρικό διοικητικό συμβούλιο. Μάλιστα. Επήρατε σε ενημερώσεις των επαρχιών. Δεν γίνεται μια επαρχία, ολόκληρη επαρχία, να γράψει 3 πολύτεκνες, νέες πολύτεκνες οικογένειες ελληνοκύπριες και 3 αλλοδαπές. Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες επαρχίες. Δηλαδή, το 50% που κάνουν 4 παιδιά πλέον είναι οι αλλοδαποί και με παράνομοι, νόμιμοι, δεν ξέρω πώς τους αποκάλεσε ο κύριος Παπαγιάννης. Υπάρχουν και οι νόμιμοι οι αλλοδαποί, δεν είναι όλοι παράτυποι. Υπάρχουν και παράτυποι. Λέμε, είναι και οι νόμιμοι, τους οποίους ας πούμε χρειαζόμαστε για την
για τις εργασίες μας, αλλά τα βασικά κίνητρα είναι, εγώ έχω πει έναν απλό παράδειγμα, γέννηση τρίτου παιδιού, 10.000 εφάπαξ και μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50%. Mm-hmm. Μείωση γέννηση τέταρτου παιδιού. Είπαμε 20.000 ευρώ, δεν είναι πολλά, τα τέταρτα παιδιά που γεννιούνται στην Κύπρο σήμερα είναι γύρω στα 270 με 275. Ναι, καλύτερο, πώς δηλαδή πόσο ποσό είναι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό που λέτε. Θα σας πω εγώ το κάτι άλλο τώρα. Επειδή είμαι σε διάφορα μαμάδων groups, ξέρετε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Από το πρώτο παιδί είναι κάποιες φορές να σου σπάσουν τα νεύρα για το επίδομα που παίρνεις, το πρώτο επίδομα τέλος πάντων που παίρνεις. Για το πρώτο παιδί τώρα μιλάμε, όχι για, τα. Δηλαδή σου σπάνε τα νεύρα, ή για, αν θα γίνει το μωρό να πάει 2-3 χρονών για να πάρω το επίδομα. Και δεν τα βγάζω πέρα. Δηλαδή δεν τα βγάζω πέρα. Θέλω να κάνω οικογένεια. Βοήθησε με, στήριξε με, αν έχεις υπογεννητικότητα και θέλεις να δώσεις βάση. Μη μου σπάς τα νεύρα μέχρι να μου δώσεις ένα επίδομα και να νιώθω ότι είμαι ζητιάνος, κάτι που δικαιούμαι. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι τα παιδιά τελευταία, όταν αποφασίστηκε να παντρεύονται άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες, είχε μπει το κράτος ότι τα παιδιά είναι περιουσία δική του. Ναι, κύριε κράτος, είναι περιουσία των γονιών πρώτα, αλλά και μετά περιουσία του κράτους. Άρα, επειδή έχεις περιουσία τα παιδιά του κόσμου, πρέπει να τα βοηθήσεις άμεσα για να μεγαλώσουν αξιοπρεπώς και όχι να επαιτούν, όπως αναφέρεται προηγουμένως, έναν επίδομα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Ολύμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν θα μπω στη συζήτηση για την άλλη τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει ο κύριος Ολύμπιος. Θα το κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Σε μια... Ναι, ακριβώς. Θα το κάνουμε σε μια άλλη στιγμή. Να δούμε και τι θα λεχθεί τις επόμενες ημέρες. Είναι μια κουβέντα που άνοιξε βεβαίως στην Ελλάδα τώρα με τα νομοσχέδια που προωθούνται. Αλλά δεν έχω ετοιμαστεί πρώτα ψυχολογικά για αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε. Εν κατακλείδη για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και ακόμα και ήδη οι γονείς και ακόμα αυτοί που σκέφτονται να κάνουν παιδί, ακόμα και δεύτερο παιδί σκέφτεσαι να κάνεις λόγω οικονομικού. Ας μην γελιόμαστε, κύριε Παπαγιάννη. Άρα, ναι, αν θέλει το κράτος να γεννιούνται παιδιά, θα πρέπει να στηρίξει. Και δεν είπαμε να στηρίξει να κάνεις παιδί γιατί θα σου δώσουν χρήματα. Μην δώσουμε το λάθος μήνυμα ότι θα πάρω λεφτά γι' αυτό θα γεννήσω. Αλλά είναι μια βοήθεια. Τα έξοδα ενός παιδιού είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η δική μας πρόταση σαν επιτροπή είναι ότι η επιδότηση με εφάπαξ ποσόν πρέπει να γίνεται από το δεύτερο παιδί. Επειδή ο δείχτης γεννήσεως δείχνει ότι η δυσκολία είναι να αποκτήσει ένα ζευγάρι το δεύτερο παιδί. Και ναι, συμφωνούμε να υπάρχει κλιμακωτή αύξηση για το τρίτο και τέταρτο παιδί. Θα σας πω ενδεικτικά και εντάχει ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μαζέψουμε τις οικογένειες που έχουν πάνω από 5 παιδιά, 5 και πάνω. Έχουμε ήδη βρει οικογένειες που έχουν 9, 8, 6 παιδιά για να γίνει σχετική εισήγηση και να μην υπάρχει προεργασία από τα Υπουργεία για να κάνουμε 4 χρόνια να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε. Για να υπάρξει μια ξεχωριστή αντιμετώπιση προς αυτές τις οικογένειες που σηκώνουν έναν τεράστιο βάρος. Και κάτι τελευταίο, το οποίο θεωρώ ενδιαφέρει πολύ κόσμο, μας έχουν ενημερώσει χτες στην Επιτροπή και ακόμα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχω τα αποτελέσματα για τις αφήξεις και τις απελάσεις των παράνομων μεταναστών στην πατρίδα μας. Για το 2023 υπήρξαν 10.813 επιστροφές, απελάσεις ή εθελούσιες επιστροφές. Την ίδια ώρα υπήρξαν 11.617 αφήξεις. Είναι οι μισές για το 23 αφήξεις από ό,τι ήταν το 22. Το 22 ήταν 22.000, ενώ οι απελάσεις του 22 ήταν 7.682. Υπάρχει βελτίωση στην διαχείριση των νέων αφήξεων. Αυτό που εμείς ζητούμε, και αυτό είναι η ξεκάθαρη μας θέση, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας κλείσουν το στόμα, ειδικά στην Επιτροπή, εγώ σας υπογράφω ότι αν δεν υπήρχε η σχετική πίεση από την Επιτροπή, οι αριθμοί δεν θα σε αυτά τα ζημία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όμως στο βαθμό που θα έπρεπε, εάν θέλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο και να
βελτιώσουμε το πρόβλημα, όχι απλώς να το μειώσουμε. Ναι, ναι. Η δική μας θέση και αντίληψη είναι ότι αν αυξηθούν οι προσπάθειες από τα κυβερνητικά τμήματα και αν αποφασίσουμε να θέσουμε ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, τα νούμερα αυτά θα πολλαπλασιαστούν όσον αφορά τις απελάσεις και θα μειωθούν κατακόρυφα όσον αφορά τις αφίξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τις αφίξεις. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πώς θα γεννήσει ο κόσμος όταν για να πιάσει κάποιο επίδομα πρέπει να πεινάμε τα κριτήρια που βλέπει τα οικογενειακά, ενώ για να πληρώσει φόρο, λέει, το βλέπουν ατομικά. Γιατί όταν έχεις δύο παιδιά, να μην αυξάνεται το αφορολόγητο, και το απόγευμα όταν είσαι συνέχεια σε ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνεις τα παιδιά για τα ιδιαίτερα. Κύριε Παπαγιάννη, σβήστε, λέει, αφήξτε. Τι λέει? Αυξήστε το αφορολόγητο σε κάθε μωρό. Είναι απλό. Άλλη με τηλεθεάτρια λέει, πριν 30 χρόνια όταν ήμουν έγκυος, το τρίτο παιδί έλεγαν για 10.000 ευρώ εφάπαξ. Δεν το είδαμε. Και επίσης το επίδομα μάνας για τρίτεκνες κόπηκε από το 13 και κανένας δεν ακούει. Μας λένε και για τον Αρχιεπίσκοπο που είπε ότι θα δώσει 100 ευρώ το μήνα σε όσες κάνουμε τρίτο μωρό. Δεν έχει δοθεί ακόμη. Ό,τι έχουν αναφέρει είναι πραγματικότητα. Ναι. Άκουσα και τα τρία προσεκτικά. Βέβαια. Ναι. Η κυρία με τα 30 χρόνια φαίνεται ότι ήταν τρομερά ατυχή, επειδή ακριβώς πριν 31 χρόνια αποκόπηκε το μέτρο με τα εφάπαξ ποσά. Πριν 31 χρόνια. Ναι. Και το λέω 31 επειδή ήταν το 93 η τελευταία φορά. Να πω επίσης ότι... Λέω, με την υπογεννητικότητα που έχουμε τώρα θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ πιο νωρίς. Στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, όχι να περιμένουμε να πηγαίνουμε, ναι, παρακαλώ. Και ένα μέτρο το οποίο απέδωσε καρπούς, σταμάτησε χωρίς καμία λογική και είδαμε εκεί που πήγαν οι ενίοι στο 2,6 να είμαστε σήμερα στο 1,2 στο γενή πληθυσμό. Είμαστε κάτω από το μισό. Να πω μια τελευταία κουβέντα, για να μην είμαι κουραστικός. Ο κόσμος έχει έναν δίκαιο το οποίο είναι απόλυτο. Η καθυστέρηση που βλέπουμε από τα κυβερνητικά τμήματα είναι διαχρονική και ακούμε συνεχώς εξαγγελίες ότι θα βελτιωθεί ο χρόνος εξέτασης. Ο πρόεδρος τη Δευτέρα είπε ότι το 3Ε θα τελειώνει στις 60 μέρες. Η καταβολή των επιδομάτων του Υπουργείου Εργασίας θα τελειώνει σε 30. Ναι. Να τα δούμε. Τα ίδια ακούσαμε πέρσι, πρόπερσι και τις προηγούμενες χρονιές όσον αφορά τα επιδομάτα ασθενείας, τα επιδομάτα ενεργείας. Προφανώς είτε τα νεαρά είτε τα μεγαλύτερα ζευγάρια τα οποία έχουν παιδιά δεν μπορούν ενώ δεν δουλεύουν και αναμένουν ένα επίδομα να αναμένουν για 6, 9, 12 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγαλύτερους που είναι συνταξιούχοι. Ναι. Οι 6 μήνες και 9 μήνες που βλέπουμε για την καταβολή των συντάξεων δεν βοηθούν ούτε στη συμφιλίωση της οικογένειας, δεν βοηθούν ούτε στην επιβίωση. Κάθε λίγο και λίγο. Και 18, ο κύριος Καρπάρης τώρα που είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς, γιατί δεν άκουσαν κάτι οι συνταξιούχοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι από τον πρόεδρο προχθές, αλλά θα μας τα πει. Το μόνο που άκουσαν ήταν για την πρώτη καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης, ότι θα γίνεται στις πρώτες 30 μέρες. Ναι, τώρα να δούμε αν θα γίνεται όμως, γιατί προς το παρόν περιμένουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα.